περιοχή που λέγεται Παρεκκλισά. Φτάνει να σας πω ότι, νομίζω το είχατε αναφέρει κι εσείς, Γάλλοι εξερευνητές αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ότι η Παρεκκλισά υπήρχε 7.500 χρόνια π.Χ. Που σημαίνει ότι κάπου καταργούνται όλα εκείνα τα οποία πιστευόντουσαν μέχρι τώρα, ότι είναι η χειροκοιτία, η πιο παλιά περιοχή κλπ. Κλπ. Και φανερώνεται ότι η Παρεκκλισά ήταν πιο παλιά και από τη χειροκοιτία. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι να δείξω πόσο στην Παρεκκλισά έχουν συνδυάσει την πατρίδα και τη θρησκεία. Αυτό το πράγμα φαίνεται πολύ καθαρά στο ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου ήταν, από ό,τι αποδεικνύεται ιστορικά, πιο παλιοί από τους Έλληνες που ήρθαν στην Κύπρο μετά τον Τροϊκό Πόλεμο. Λέγεται ότι κατάγονται από την Καρία της Μικράς Ασίας και ότι ήρθαν εδώ πέρα πολύ πριν έρθουν οι Έλληνες. Και λέγεται μάλιστα ότι αυτοί οι κάτοικοι σιγά σιγά απορροφήθηκαν από τους κατοίκους της Αμαθούντος. Μάλιστα. Δηλαδή η Αμαθούς έχει χτιστεί πολύ πιο ύστερα από ό,τι ήταν προηγουμένως ο συνοικισμός της Παρεκκλισάς. Για να δείξουμε δε εμείς οι Κύπροι, οι Παρεκκλησίτες, το πόσο συνδεόμαστε με τους Έλληνες, έχω να σας αναφέρω ότι υπάρχουν στην Παρεκκλισά πέραν των 240 λέξεων που έχουν ρίζα νομηρική. Έχω επίσης καταγράψει όλα τα ονόματα τα οποία χρησιμοποιούν στην Παρεκκλισά μέχρι σήμερα ακόμα και έχω βρει γύρω στα 120 ονόματα από την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή μοιράζουμε τα ονόματα τα Ορθόδοξα, τα Χριστιανικά. Αυτά τα πράγματα λέγουν ακριβώς πόσο έχει συνδυαστεί η ιστορία μας, η πατρίδα μας με τη θρησκεία μας. Μια θρησκεία που είναι συνέχεια ουσιαστικά και δεν είναι κάτι ξεκομμένο. Όχι μια... καθόλου. Πάει συνέχεια και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι και των καιρών των Τούρκων που ήταν στην Κύπρο μετά που κατελήφθη η Κύπρος από τους Τούρκους, έναν από τα λίγα χωριά της Κύπρου που δεν έχασαν τον πληθυσμό τους ήταν η Παρεκκλισά. Το 1880 όταν ήρθαν οι Άγγλοι στην Κύπρο, βρήκαν ότι υπήρχαν 180 Κύπροι κάτοικοι στην Παρεκκλισά και ούτε ένας Τούρκος, ήταν μόνο χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ σε άλλες περιοχές της Παρεκκλισάς ο πληθυσμός πήγαινε προς τα κάτω γιατί οι κάτοικοι έφευγαν. Στην Παρεκκλισά δεν έφυγαν ποτέ τους, έμειναν πάντα εδώ και αναπτυσσόταν συνέχεια. Έτσι. Εξού και οι εκκλησίες που χτίζονται και μάλιστα έχετε δει την Αγία Μαρίνα κλπ. Λέγεται ότι στην Παρεκκλισά υπήρχαν πάνω από 20 μικρά εκκλησάκια. Τα περισσότερα βέβαια τώρα είναι καταστραμμένα, αλλά υπήρχαν από τότε. Εξού και το όνομα Παρεκκλισά λέγεται. Μια εκδοχή είναι ότι είχε πολλά παρεκκλισά. Η σύγχρονη Παρεκκλισά ποια είναι? Να ήθελα να μου διευκρινίσεις, αγαπητέ Κωστά, όταν λέει σύγχρονη, πόσο πίσω πάει? Ωραία. Από τη δεκαετία του 90, ας πούμε, είναι έτσι, ξεκινούμε οριστό και πιο πριν. Ήθελα να πω λίγο προηγουμένως. Και πιο πριν, ναι, σύγχρονη. Και συγκεκριμένα αναφερθώ στο ότι τον καιρό που πήγα εγώ γυμνάσιο, να μην πούμε πότε για να μην φάνηκε πόσο χρόνο ναι, είμαστε, εν πάση περιπτώσει. Θυμάμαι ήμουν ο μόνος από την Παρεκκλισά που πήγα να δώσω εξετάσεις για το γυμνάσιο. Γιατί? Διότι δεν πήγαιναν τα παιδιά της Παρεκκλισάς, δεν ήθελαν να πάνε πιο κάτω, γιατί είχαν τις δουλειές τους στα Περβόλια. Μάλιστα, και απέδιδαν αυτό. Απέδιδαν γι' αυτό και γι' αυτό οι γονείς προτιμούσαν να στέλνουν τα παιδιά τους στα χωράφια παρά να πάνε να μορφωθούν, που λέμε. Μάλιστα. Αργότερα όμως, και θυμάμαι υπήρχε μία τάση εδώ, θυμάμαι όταν ήμουν μαθητής ακόμα, που δεν μπορούσε να μείνει δάσκαλος εδώ κάθε χρόνο, αλλά σαν δάσκαλο. Έτσι, ήταν κάτι το οποίο έγινε γιατί ή δεν πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο ή υπήρχε μια σύγκρουση των γονιών με τον δάσκαλο. Γι' αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν προήχθηκα σε επιθεωρητή και πήγα στο Υπουργείο, χωρίς να ξέρει ο τότε του μετάρχης ότι ήμουν από την Παρεκκλισά, είπε το εξής: έχει ένα δάσκαλο που δεν κάνει τίποτε, να τον στείλουμε στην Παρεκκλισά.
Γι' αυτό το λέω για να δείξουμε ναι. ότι πριν τόσα χρόνια, πριν μερικά χρόνια, πριν μερικές δεκαετίες, ναι. δεν υπήρχε έφεση προς τη μόρφωση. Μάλιστα. Τώρα όμως είναι εντελώς αντίθετα τώρα. Από την παρεκκλησιά, φίλοι τηλεθεατές, σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού την άλλη εβδομάδα για περισσότερα. Γεια σας.